Η καραμέλα πέφτει μέσα στα πασίμια με το ταχίνι και ξεκινά το ζύμωμα του καυτού μείγματος μέχρι να γίνει ο χαλβάς. Η συνταγή του χαλβά είναι πάντα η ίδια. Τη διαφορά όμως την κάνει το ζύμωμα. Είναι ο τρόπος που το πιάνει στα χέρια σου, το χειρίζεσαι. Καίει και θέλει δύναμη. Χρειάζεται δύναμη για να ζυμώνεις επί 15 λεπτά το μείγμα που ζυγίζει πάνω από 50 κιλά, λέει στον Αλφα ο Γιώργος Κουτρουμάνος, που βρέθηκε τυχαία να δουλεύει σε χαλβαδοποιείο στη Δραπετσόνα. Ηλεκτρολόγος έχω σκουτελειώσει. Και έτυχε, τα έφερε έτσι η ζωή και ήρθαμε στο χαλβατζίδικο. Υπάρχει κάποιο μυστικό για να κρατήσει τις ίνες στο χαλβά? Το μυστικό είναι να ξέρεις να το ζυμώνεις και να το αγαπάς. Ο χαλβάς, όπως βλέπετε, ζυμώνεται στο χέρι. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, καθώς το μείγμα είναι καυτό και όσο περνάει η ώρα και σφίγγει, απαιτείται μεγάλη μυϊκή δύναμη, αλλά και ιδιαίτερη τέχνη για να κρατήσει ο χαλβάς τις ίνες του. Δείτε. Ζυμώνουν το χαλβά και στη συνέχεια τον συσκευάζουν όσο είναι ζεστός. Ο 22χρονος γιος δουλεύει δίπλα στον πατέρα του και μαθαίνει την τέχνη. Η πιο δύσκολη διαδικασία από ό,τι είδαμε είναι αυτή του ζυμώματος, έτσι? Του ζυμώματος, εντάξει. Και το, για μένα είναι το ξεχαζανιάσμα. Για τα παιδιά είναι το ζυμώμα. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι κάποια κιλά, είναι κάποιο βάρος. Τελείωσα μπαρίστας. Δεν μου βγήκε. Μου βγήκε εδώ, μ' αρέσει εδώ. Ωραίο το κλίμα. Πώς αρέσει ο Ντάνη να συνεχίσει αυτή τη δουλειά? Εμένα μ' άρεσε πολύ. Αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Από μηχανικός αυτοκινήτων έγινε μάστορας του χαλβά στην Αγία Βαρβάρα, ο Κώστας Παπαμελετίου. Εγώ έχω σπουδάσει μηχανικός αυτοκινήτων. Είμαι 10 χρόνια εδώ. Το αγάπησα και συνεχίζω. Η κρίση έχει στρέψει τους νέους στα παραδοσιακά επαγγέλματα, λένε οι χαλβαδοποιοί που μαθαίνουν με χαρά τα μυστικά της τέχνης τους στους νεότερους. Το ευτύχημα σε εμάς είναι ότι είμαστε σε οικογενειακό κλίμα. Οπότε, όπως είδατε, υπάρχει ο πατέρας με το γιο, ο ένας μαθαίνει από τον άλλον. Βρίσκουμε παιδιά και μάλιστα Έλληνες που ασχολούνται και αποφασίζουν να δουλέψουν πραγματικά και όχι υποθετικά. Από τους μεγαλύτερους μαθαίνουν οι νεότεροι.